Δρόμος τρωμένος με αγκάθια φαίνεται να είναι η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων που ξεκίνησε μετά το θετικό κλίμα της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στο Βίλνιους. Το μορατόριουμ στο Αιγαίο, που διήρκησε μεγάλο χρονικό διάστημα από την περίοδο των φωνικών σεισμών, έσπασε χθες η Τουρκία, καθώς ζεύγος τουρκικών F-16 παραβίασαν το FIR Αθηνών, πετώντας πάνω από περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν έκανε πίσω από τα βασικά ζητήματα που είναι η γαλάζια πατρίδα ή οι απειλές ή οτιδήποτε. Η δε αντίληψή του για τις παραβιάσεις είναι ότι δεν κάνει κάποια κακή χρήση των F-16 των αεροπλάνων, αφού θεωρεί ότι ο εναέριος χώρος αυτός δεν ανήκει σε εμάς. Χθες, ο εκπρόσωπος του κυβερνούντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μερτσελίκ, ανέσυρε την επιχειρηματολογία περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, ενώ ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε τα ζητήματα της Θράκης, λέγοντας ότι στη συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη, ο ίδιος άνοιξε μια κουβέντα που αφορά τον τρόπο εκλογής των μουφτίδων. İstediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili sorunlar. Yani bunları artık aşalım istedik. Ondan sonra bu müftülerle ilgili konu bunları aşalım. Στην Αθήνα πάντως διπλωματικές πηγές κρατούν χαμηλούς τόνους και επισημαίνουν. Σε σχέση με το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που διαχρονικά θέτει η τουρκική πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ουδέποτε συζήτησε ή αποδέχτηκε συζήτηση για θέματα που αφορούν Έλληνες πολίτες και κυριαρχικά θέματα της χώρας. Ας μην ανησυχεί συνεπώς η αξιωματική αντιπολίτευση. Η εξωτερική πολιτική βρίσκεται σε ασφαλή χέρια. Πολιτική αντιπαράθεση πάντως προκάλεσαν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη τηλεοπτική του συνέντευξη, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υποχωρήσεων στην περίπτωση που οι δύο πλευρές φτάσουν τελικά στη Χάγη. Έχουμε Ερντογάν εσωτερικού και Ερντογάν εξωτερικού, γιατί είναι γνωστό ότι δεν μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά τόσο πολύ εύκολα. Όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση, οι δύο πλευρές θέτουν διάφορα ζητήματα, προφανώς ελάσσονα. Αυτό λοιπόν, το κάποιες υποχωρήσεις, οφείλει να εξηγηθεί. Το ρωτάτε κι εσείς, το ρωτάμε κι εμείς και πρέπει να υποθεί το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Είμαστε υπέρ του διαλόγου, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, είναι πρώτον πυλό να πάρει Τσούφη, και τα F-16. Όταν μίλαγε ο κ. Τσίπρας 2,5 ώρες με τον Ερντογάν σε αυτές και δεν μας αποκάλυψε το περιεχόμενο. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες οφείλει να υπάρξει απάντηση κυρίες μου από την ελληνική μου, κυβέρνηση. Πριν ο κύριος Πρωθυπουργός δει τα δείγματα γραφής του Τούρκου Προέδρου, σπέβει να μιλήσει δημόσια για παράθυρο υποχωρήσεων. Το ερώτημα είναι ότι ο Ερντογάν τώρα είναι πλέον άξιος εμπιστοσύνης. Μέχρι χθες μιλούσε για τη γαλάζια πατρίδα, αφισβητούσε την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.